υποχρεωμένοι να παίρνετε στο ταξί κάθε καρδιά σκαρίδι, ε. Ναι. Καλύτερα σήμερα. Πήγες στο γιατρό? Δεν πήγα, αλλά ναι, εντάξει, καλύτερα είμαι. Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Έχω αφήσει το φαγητό στη φωτιά. Πιείτε τους εσείς. Χαίρηκα πολύ, Μανώλη. Κι εγώ. Γεια. Γεια. Πες αλεύρι. Αλεύρι. Η πεθερούλα σου σε γυρεύει. Το ξέρεις ότι έχει έρθει μαμά της Φύης. Έλα. Καλή φάση. Φρόντισε να το εκμεταλλευτείς. Πάντως, ρε φίλε, μπράβο, δεν το φάνησε τόσο καλός και στο προφορικό λόγο και στο γραπτό. Βέβαια, έχει θέμα που σε φτιάχνει. Τα έδωσες όλα, ε. Τσάμπα κολακεύεσαι, καλκιά. Αν νομίζεις, αγόρι μου, ότι αυτά που σου έγραψαν ήταν δικά μου, κάνεις λάθος. Οκ. Όπα, όπα, δεν θα φεύγεις έτσι, δεν θα πετάς μια σποντούλα και θα την κάνεις σαν γυναικούλα, αλλά έχεις τα κότσια να εξηγήσεις σαν άντρας. Αν έχεις τα κότσια, βέβαια. Μιλάς εμένα για κότσια. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Ωραία, κοίτα. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν με πας, δεν σε πάω. Και εμένα μου τύχαινε να γράψω για σένα, τα ίδια θα έγραφα και χειρότερα. Αλλά ρε φίλε, να πεις ότι την πέφτω σε εγκόμενες για να ανέβω κοινωνικά, πόσο κομπλεξάρας μπορείς να είσαι. Κομπλεξάρα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, να στο παραδεχτώ. Εγώ τα έγραψα. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά όσον αφορά τη Φέη, παραδέξω ότι την έβαλε στο μάτι για να ανέβει κοινωνικά. Τον τζάσαμε το λαϊκό τον κομμενάκι και πάμε βούρ εκεί για τα μεγάλα σαλόνια, ε. Τι είπες? Αυτό που άκουσες, γιατί. Να είναι καλά η υποτροφία του παππού μου που σε έφερε μέσα στη κλίδα και γυαλίζει το μάτι σου. Είσαι εντελώς ηλίθιος. Ηλίθιος γιατί? Επειδή κατάλαβα τι αρπακτικό είσαι. Και μην ανησυχείς, είναι θέμα χρόνου να καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Και όσον αφορά τη Φέη, μην κάνεις πολλές χαρούλες. Θα τη χάσεις. Ούτε για λύπηση δεν είσαι, ρε φιλαράκι. Και μόνο από αυτά που έγραψες φαίνεται τι κομπλεξικός που είσαι. Και για τη Φέη, όπως λες κι εσύ, ετοιμάσου να τρίβεις τα μάτια σου. Το έχεις χάσει το παιχνίδι. Κράτα το από το φουσουλιάο. Έκανα γκάφα που είχα προειδοποιητά. Υπολόγισα πάνω κάτω πότε γυρνάει ο Σταύρος από το κολέγιο και είδα ότι με παίρνει να σε δω λιγάκι. Όχι. Η ζωή είναι δικιά μας. Είναι η μαμά της Μαρίας, της πρώην. Εντάξει, και όσο να είναι, η σχέση μας έχει περάσει ζόρια τελευταία. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είσαι καλά. Μια χαρά είναι. Δεν θα βγεις για δουλειά σήμερα, θα κάτσεις και θα κουραστείς. Και αν έχεις ανάγκη του μεροκάματο, θα αναλάβω εγώ το ταξί. Αχ, ρε Μανώλη, ποτέ δεν περίμενα ότι η σχέση μας θα εξελιχθεί έτσι. Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξεις όλο αυτό το σκοτσέζικο ντους. Μην ανησυχείς για μένα. Είμαι μια χαρά. Ναι, αλλά ως πότε. Από τη μία είμαστε με λιγάλα, από την άλλη αρχίζω εγώ τα δικά μου με το παρελθόν και τα χαλάω όλα. Μπορεί κάπως να σε επηρεάζει όλο αυτό και σένα. Να σου θυμίσω πως και υπομονή έχω και ερωτευμένος είμαι. Πολύ ερωτευμένος. Εντάξει, και αυτό μου αρκεί έτσι για να καταλάβω το έργο ολοκληρωμένο. Και τι βλέπεις? Μόλις καθαρίσεις από το παρελθόν, έτσι τα βγάλεις από μέσα σου και είσαι καλύτερα, η ζωή μας θα είναι μόνο έρωτας. Και δεν λέω να μιλήσεις σε μένα. Εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να μάθω κάτι παραπάνω. Στο γιο σου όμως πρέπει να τα πεις. Να ξαλαφρώσεις. Δεν ξέρω, μωρέ Μανώλη. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι τον έχεις την άγνοια για να τον προστατέψεις. Τώρα όμως πρέπει να μάθει την αλήθεια. Να μάθει πως ο πατέρας του πήγε να τον σκοτώσει όταν ήταν ακόμα στην κοιλιά σου. Ότι πήγε να φάει και σένα. Αν μάθει ένα τέτοιο πράγμα για τη μάνα μου, ο τύπος θα πρέπει να αλλάξει πλανήτη. Δεν μιλάς. Έχεις στο νου σου κάποια άλλη τιμωρία για τον πατέρα του? Τι πατέρας δηλαδή, πατέρας θα σου τύχει. Ο Σταύρος δεν πρέπει ποτέ να μάθει την αλήθεια. Γιατί αλλιώς θα χαλάσει το σχέδιο που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Να τους δω μια μέρα μαζί. Ενωμένους. Σταύρο! Τι? Έχω αναλάβει να σου μεταφέρω την αγάπη και τη λατρεία της Φέης.
Εντάξει, δεν μου τα έπαιξε ακριβώς, αλλά να με βάλω και λίγη σάλτσα. Σε για πού τόσο βιαστικός. Είσαι ο γκωμενός μου, έτσι θα με αφήσεις. Καλά, κοίτα πρώτα να ξεφύγεις από το σύφι που στην έχει στημένη και άσε τα γκωμενή λύκια για χάρη της Φέης και της μάνας της. Ούτως ή άλλως παραλίγο να μας καταλάβει. Πράγματι, δεν μάσησε και πολύ. Λίγο ήθελε να μας δώσει και το χρυσό βατόμουρο. Γι' αυτό σου λέω. Μην το παρατραβάμε. Ίσα-ίσα, τώρα είναι που θέλει συγκέντρωση. Πρέπει να της ρίξουμε τόνους τάχτες στα μάτια μέχρι να την τυφλώσουμε. Και μην ανησυχείς, η Φέη θα κάνει ό,τι μπορεί για να τη στείλει πίσω το συντομότερο. Περίμενα να φύγουμε μαζί, θέλω να σου πω. Τι, τώρα που είναι εδώ η Εύα, αν μπορείς να με φιλοξενήσεις κανένα βράδυ στη φάρμα. Ξέρεις, μπας και αποφύγω και την παβούρα. Καλά, καλά, θα μιλήσουμε. Γιάζομαι τώρα, πάω στο μπαράκι. Ναι, σωστά. Έχεις πιο σοβαρές δουλειές. Τα λέμε μετά. Στα δικά μας τώρα. Θα μιλήσω με τη Φέη και θα το κανονίσουμε. Ναι, αλλά ξέχνα τα κινητά και τα μηνύματα. Η Γκεστάπο είναι κανένα να μας κάνει έλεγχο ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Οπότε το πολύ πολύ να τα πείτε σε κανένα τσάτ. Και το βράδυ ετοιμάσου να δώσουμε παράσταση. Θα περάσεις από το σπίτι, να μας δείξεις πόσο ερωτευμένος είσαι μαζί μου. Α, και πού είσαι. Μη σου ξεφύγει κανένα καφλωρικό βλέμμα στη Φέη. Κανόνισε. Καλά. Ωραία. Οπότε θα περάσω τώρα να την πάρω από τον μπαράκι να πάμε μαζί. Δύο εναντίον της Εύας είναι καλύτερα. Εντάξει, χάντε. Και με την Νίκη. Τι να λέγανε. Προφανώς ρίχνει σύρμα παντού για τη μάνα της Φέης. Λες και είναι κανένα τέρας. Δεν ξέρω εγώ τι κατασυμπάθησα πάντως όταν μιλήσαμε στο ίντερνετ. Αν υπομονώ να δω, θα γίνει και από κοντά. Μα άγχος για τη μέλουσα πεθερούλα. Καθόλου. Την έχω. Απλώς σκεφτούμε να πάρω κανένα δώρο στη Φέη. Δεν ξέρω. Κανένα κόσμο για το λεμονάδι. Πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, θα το πούμε το βράδυ στο σπίτι. Τώρα πρέπει να πάω από τη Μαρία να την πληζώσω. Γιατί? Γιατί δεν κάνει τίποτα για να ξανακερδίσει το Σταύρο. Θα πάω να τη βάλω λόγια μπα και την τζουρουφλήσει. Ναι, εντάξει, αρκεί να μην τους κουράσουμε με τη διάρκεια. Μην ανησυχείς. Έχω συνοηθεί με τους ομιλητές, δεν θα κρεμάσει. Α, είναι φιξαρισμένοι όλοι τους. Ναι, περιμένω μόνο το Χαλκιά για να πει το OK. Τον φώναξε και θα περάσει. Αρτεμή, μετά το κολέγιο θα περάσει ο Άρης από το ίδρυμα για να του δώσει το υλικό που θέλει. Εντάξει, μην ανησυχείς. Θα τον βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί. Ωραία. Hello? From Athens. Hello. Hello, John. Σε ευχαριστώ για την επιστολή. Μόνο που δεν κατάλαβα καλά. Τι ακριβώς εξυπηρετεί όλο αυτό? Πρέπει να παραπλανήσω ένα νεαρό που ψάχνει να βρει στοιχεία γιατί πιστεύει ότι ο πατέρας του έχει κι άλλο γιο εκτός γάμου. Έφτιαξα λοιπόν αυτή τη δίθεν δική σας επιστολή προς το Ίδρυμα που ζητάτε να μην σας ενοχλεί με την υπόθεση Παπαναστασίου γιατί το παιδί δεν ξέρει ότι είναι υιοθετημένο. Αν παρόλα αυτά ρωτήσει κάποιος για τον Δημήτρη Παπαναστασίου, μην του δώσετε στοιχεία και ειδοποιήστε με. Και πάλι, Τζον, σε ευχαριστώ για όλα. Thank you.